του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εθελοντική αιμοδοσία προς ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος πραγματοποίησε ο Αθλητικός και Πνευματικός Όμιλος Εθνικός Δευτεράς. Στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ως ένδειξη τιμής στους ευεργέτες του, Αναστάσιο Χρήστο και Κωνσταντίνο Λεβέντη. Κατά την εκδήλωση που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, τιμήθηκαν παράλληλα οι άριστοι μαθητές και μαθήτριες της κοινότητας, ενώ απονεμήθηκαν μετάλλια στους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας. Ο Εθνικός Δευτεράς κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με την ανιδιοτελή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η οποία παρέστη στην εκδήλωση εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόθεση λοιπόν της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη είναι να ενισχύσει τις όποιες προσπάθειες καταβάλουν οι τοπικές αρχές, οι οργανωμένοι φορείς, με στόχο πάντα την πρόοδο και την ευημερία αυτών των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Μητροπολίτης Σταμασού και Ορεινής Ισαΐας απένιμε στην κυρία Γιαννάκη τιμητική διάκριση, εξαίροντας το έργο και την προσφορά της. Πρόκειται για μια ακάματη δημόσια λειτουργό, η οποία δεν βλέπει ποτέ το ρολόι της. Η κυρία Γιαννάκη έχει ξεπεράσει, θεωρώ, εκείνο που λέμε συνήθως στο τετριμένο ότι είναι άξια λόγου. Είστε άξια επένου. Κατά την εκδήλωση τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή για την τραγωδία στο Μαρί και τον απαχωνισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, καθώς και εις μνήμη των ευεργετών του Σωματείου.